μέτρα, ο Φέντ σηκώνει τη σημαία. 6-8-6-4 έκλεισε το παιχνίδι τελικά στο forecast και δίνει την εκκίνηση με την Έφεσο να προσπαθεί να οδηγήσει. Το ίδιο θέλει να κάνει και 7η από το Κάγκελο, ενώ βελτιώνεται και η Ψιλομήτα από την εξωτερική στη συνέχεια, οι δύο Μόσταυλες και η Σωτηρούλα. Έφεσος και 7η κεφάλι με κεφάλι. Έφεσος απ' έξω θέλει να τεθεί επικεφαλής, θα μείνει 7η δεύτερη. Στη συνέχεια περνάει η Ψιλομήτα στην τρίτη θέση και ακολουθεί λίγο πιο πίσω η Ψυχό. Όλα αυτά περίπου στο ύψος των 800 μέτρων. Η Σωτηρούλα είναι στην πέμπτη θέση και στη συνέχεια η Σκάλα Καλονή. Ακολουθεί η Wall Prime στην 7η θέση. Λίγο πιο πίσω Γραφής, Αφέντρα και Σάρλο Τρίφ. Πάντα στην πρωτοπορία Έφεσος, από το Κάγκελο η 7η. Μόνιμα στην εξωτερική καλπάζει η Ψυχό. Στη συνέχεια θέλει να προωθηθεί η Ψιλομήτα. Η πρωτοπόρος Έφεσος θέλει να ξεφύγει. Η Ψυχό είναι στην δεύτερη θέση καλπάζοντας στην εξωτερική. Η Σωτηρούλα θέλει να πτυχθεί, πλησιάζει στην τέταρτη θέση την Ψιλομήτα. Πάμε για την τελική ευθεία. Έφεσος θέλει να ξεφύγει. Έχει σημαντική διαφορά. 7η από μέσα. Στη συνέχεια η Σωτηρούλα απ' έξω καλύπτει έδαφος, ενώ προσπαθεί και η World Pride να εκμεταλλευτεί την εσωτερική, βελτιώνοντας συνεχώς τη θέση της, όπως και η Γραφής. Πολύ δυνατά στα τελευταία μέτρα. Σωτηρούλα απ' έξω έχει περισσότερες δυνάμεις και θέλει να περάσει. Να και η Σκάλα Καλονή στα τελευταία μέτρα, όπως και η World Pride. Σωτηρούλα, Σκάλα Καλονή και πολύ θεαματική η άφηξη για την τρίτη θέση. Ήρθε και η Γραφής να διεκδικεί στην τρίτη θέση από την World. Εδώ λοιπόν, για να δούμε και πάλι την τελική ευθεία. Η Έφεσος με υπεροχή θα μπει πρώτη στην ευθεία. Προσπαθεί να την καταδιώξει πλέον η Σωτηρούλα από την εξωτερική, ενώ από το Κάγκελο προσπαθεί να βρει πέρασμα η World Prime, όπως και η Γραφής. Ενώ θα καλύψει πολλά μήκη με φίνις η Σκάλα Καλονή στα τελευταία μέτρα από την εξωτερική. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Έφεσος υποχωρεί, αναπτύσσεται η Σωτηρούλα και από το Κάγκελο World Prime και Γραφής και πιο έξω δεν διακρίνεται η Σκάλα Καλονή. Εδώ η Σωτηρούλα στα τελευταία μέτρα με δύναμη. Προσπαθεί ο ναυάτης της World Prime να βρει κάποιο πέρασμα από το Κάγκελο, καθώς υποχωρεί η Έφεσος. Βλέπετε και πάλι τη Σωτηρούλα. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Πάνω στο νήμα. Σκάλα Καλονή, από μέσα η World Prime και απ' έξω η Γραφής. Τα δύο επόμενα άλογα. 4-3, στη συνέχεια 6-7 σε μια δύσκολη άφηξη. Σε επανάληψη τώρα όλη η εξέλιξη της κούρσας. Από νωρίς την πρωτοπορία η Έφεσος πιεζόμενη, καθώς την πρώτη θέση διεκδίκησε και η 7η από το Κάγκελο. Στη συνέχεια ήταν η Ψιλομήτα, η Ψυχό που θα βγει στην εξωτερική αμέσως μετά, τα πρώτα μέτρα, και η νικήτρια Σωτηρούλα στην πέμπτη θέση, μπροστά από τη Σκάλα Καλονή που ακολούθησε έκτη. Πιο πίσω η World Prime, τη Γραφής, η Αφέντρα και η Σάρλο Τρίφ που ακολουθεί τελευταία. Πάντα παρακολουθούμε από βίντεο την έκτη σημερινή υποδρομία. Έφεσος στην πρωτοπορία, 7η από μέσα, Ψυχό από την εξωτερική, Ψιλομήτα, Σωτηρούλα, όπως ακολουθούν τα άλογα, Σκάλα Καλονή αμέσως μετά. Ενώ προσπαθεί να αναπτυχθεί και η World Prime, όπως και η Γραφής. Πάμε να δούμε και την τελική ευθεία. Η Έφεσος βλέπετε ότι έχει μια διαφορά ασφαλείας, προς τη μήνυα έδωσε την εντύπωση βέβαιας νικήτριας, αλλά θα υποχωρήσει έντονα στο τέλος. Η Σωτηρούλα από την εξωτερική βελτιώνει συνεχώς τη θέση της. Η 7η παλεύει, αλλά δεν έχει δυνάμεις. Αναπτύσσεται η World Pride με την Γραφίδα, ενώ έρχεται πολύ δυνατά η Σκάλα Καλονή από την εξωτερική. Και πάλι εδώ τα τελευταία μέτρα. Βλέπετε πόσο έντονα υποχώρησε η Έφεσος. Σωτηρούλα. Απ' έξω πολύ δυνατά η Σκάλα Καλονή και από μέσα World Pride και Γραφής. Για μία ακόμη φορά τα τελευταία μέτρα. Σωτηρούλα, Σκάλα Καλονή, στη συνέχεια World Prime και Γραφής, στο ίδιο περίπου ύψος. Υπάρχει photo finish, θα μείνει στην πέμπτη θέση Έφεσος και στη συνέχεια θα τερματίσουν στο ίδιο περίπου ύψος η Αφέντρα και η 7η. Για μία ακόμη φορά, από άλλη οπτική γωνία η τελική ευθεία. 4-3, 6-7 photo finish. Είναι και η ένδειξη στον πίνακα. Βλέπετε εδώ
ότι όλα άλλαξαν στα τελευταία μέτρα. Σωτηρούλα, αριστερά, αναπτύσσεται η σκάλα Καλονίκη από το Κάγκελο, World Pride, και πιο έξω από την Έφεσο, πολύ δυνατά και η Γραφής, το νούμερο 7 που θα πάρει την τρίτη θέση πάνω στο νήμα. Όπου βγάλαμε τον αναβάτη Βασίλη μέσα από τα αποδυτήρια των αναβατών, και εμείς βέβαια να πούμε για την προηγούμενη υποδρομία ότι τελικά επανεμφάνιση με νίκη. Κατά πόσο δύσκολη ήταν η νίκη της φοράδας αυτής? Ήταν δύσκολη, είναι δύσκολη φοράδα, είναι βαριά φοράδα. Ευνοηθήκαμε λίγο που πήγανε λίγο ανοιχτά στην αρχή. Πιστεύω η φοράδα ότι έτρεξε πάρα πολύ καλά. Την είχε πολύ ετοιμάσει πολύ καλά ο κύριος Σαμιώτης. Το είχε δείξει άλλωστε από την προηγούμενη συμμετοχή. Το είχε δείξει από την προηγούμενη συμμετοχή της Από την προηγούμενη συμμετοχή της είχε δείξει, ήταν πάρα πολύ καλά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον αναβάτη Βασίλη. Καλή επιτυχία στη συνέχεια.